Την απόφασή του να επιστρέψει στην κανονική τάξη, αρχίζοντα από χθε κιόλα να μνημονεύει το όνομα του Επισκόπου του, έλαβε ο ένα από του τέσσερι Ιερεί που είχαν συνυπογράψει την ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούσαν πω αντιδρώντα το διάλογο που έχει ανοίξει μεταξύ των Εκκλησιών έπαβαν να το μνημονεύουν. Ο πρεσβύτερο Εμμανουήλ Σαρή, χθε, Κυριακή τη Σταυροπροσκινήσεω, κατά τη θεία λειτουργία και την ομιλία του, αποκατέστησε τη σχέση του με τον Επίσκοπό του και την τοπική Εκκλησία. Χθε το βράδυ σε μια πολύ συγκινητική ατμόσφαιρα στον κατανοητικό εσπερινό που έγινε στο Μητροπολιτικό μα Ναό στο Ρέθυμνο. σω το έχετε πληροφορηθεί. Ο πατήρ Εμμανουήλ δήλωσε ότι είχε κάνει λάθο, αλλά με πολλή υπομονή το χειριστήκαμε το θέμα και τελικά η αγάπη νίκησε. Νομίζω για του υπολείπου κληρικού το ίδιο πρέπει να κάνουμε. Την ίδια κατανόηση και την καλοσύνη πρέπει να δείξουμε, όπως ο Αγίος Ρεθίμνης. Ε, και νομίζω ότι όταν αγαπούμε τους ανθρώπους μπορούν να μας καταλαβαίνουν, μπορούμε να τους καταλαβαίνουμε όταν δεν τους αγαπούμε. Ο πατήρε Μανουήλ είχε διακόψει τη μνημόνευση από την Κυριακή τη Ορθοδοξία, όπω και οι τρει ακόμη ιερεί από τα Χανιά, με του οποίου η τριμελή επιτροπή που έχει συσταθεί από την Ιερά Σύνοδο τη Εκκλησία τη Κρήτη θα επιχειρήσει να έχει επίση διάλογο με στόχο να πριτανεύσει η αγάπη που πρεσβεύει η Εκκλησία, όπω τόνισε ο Αρχιεπίσκοπο Κρήτη. Δεν προσβάλλουμε, δεν κατακρίνουμε του ιερεί, όποιοι και να είναι και ό,τι και να κάνουν. Είμαι σίγουρο ότι είναι λάθο και όταν κανείς είναι λάθος δεν πρέπει να καταδικάζεται αλλά να βοηθείτε να βρει το δρόμο του. Στους τέσσερις που πλέον έγιναν τρεις όμως προσθέθηκε επίσημα και ο ιερέας Παναγιώτης Μητριτσάκης. Επίσης από τα Χανιά που μιλώντας χθες στην Κρήτη TV μάλλον προκάλεσε αίσθηση με τα πειρά που εξαπέλυσε κατά των ιεραρχών ακόμη και κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης Βαρθολομένος το σημαντικό υπερεφανεύεται που μας, μας, έβαλε μέσα σε αυτή, δηλαδή μέσα μέσα ας πούμε σε ένα τεράστιο μετασυχωρήσεω πορνείο μπήκε και η εκκλησία, η ορθοδοξία μέσα στη Γιατί έτσι οι Άγιοι χαρακτηρίζουν τις αιρέσεις γλυρές πόρνες. Αν και με την εξέλιξη του ιερέα από το Ρέθυμνο, φαίνεται πω για κάποιου το κλίμα βαδίζει προ εκτόνωση. Εν τούτη, δεν λείπουν και οι φωνέ που υποστηρίζουν σύμφωνα με πληροφορίε πω πρέπει να ληφθούν μέτρα και μάλιστα αυστηρά, αν δεν υπάρξει σε αυτή τη φάση αλλαγή στάση των ιερέων.